Τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Παπαδημούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την διάχυση των επιπτώσεων από την πανδημία, που δεν είναι μόνο στον χώρο της υγείας. Εκεί εστιάζουμε και καλά κάνουμε, γιατί όταν απειλείται και χάνεται η ανθρώπινη ζωή, προφανώς αυτό είναι η προτεραιότητα. Αλλά θα ήθελα να δούμε το περιεχόμενο μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχατε πριν από λίγες ημέρες με την Κριστίν Λαγκάρντ. Εκεί λοιπόν της είπατε ότι υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες ή επιβάλλονται κάποιες βελτιώσεις που έχουν να κάνουν με το σύμφωνο. Εκεί, για παράδειγμα, της είπατε ότι το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη είναι πάνω από το 100%, αλλά το σύμφωνο σταθερότητας θέτει ως όριο το 60%. Άρα η λογική λέει πως θα πάμε σε μια αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας. Πήρατε κάποιες δεσμευτικές απαντήσεις από την πλευρά της Κριστίν Λαγκάρντ? Η κυρία Λαγκάρντ ξεκίνησε, κύριε Πολύζο, την απάντησή της στα δύο ερωτήματα που της έθεσα, λέγοντας: θέτεται, κύριε Παπαδημούλη, δύο πολύ σημαντικά ζητήματα και έχετε δίκιο. Αλλά επί της ουσίας πέταξε τον μπαλάκι στις κυβερνήσεις, λέγοντας ότι η αλλαγή που ζήτησα δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά των κυβερνήσεων, της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Μητσοτάκη, των ηγετών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα καταλαβαίνω, συγγνώμη για τη διακοπή, επειδή είστε πολύ έμπειρος πολιτικά, ότι την αναμένατε αυτή την απάντηση. Φαντάζομαι ότι ο σκοπός. Είναι η πρώτη φορά. Η στόχευσή σας ήταν να ανοίξετε το ζήτημα. Έτσι. Ακριβώς. Και είναι η πρώτη φορά που η κυρία Λαγκάρντ, υπό την πίεση της πραγματικότητας και των ερωτήσεων που της έθεσα, άνοιξε αυτό το παράθυρο, ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Mm-hmm. Να το πούμε απλά για να γίνει κατανοητό και σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα οικονομικά. Υπάρχει ένας κορσές που λέγεται Σύμφωνο Σταθερότητας, που λέει απαγορεύεται κάθε κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, να έχει δημόσιο χρέος πάνω από 60%. Ο κορονοϊός, με την ύφεση που έχει προκαλέσει, έχει ανεβάσει το χρέος για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το 100%, για δε την Ελλάδα είναι στο 208%. Εάν δεν γίνει κάτι για να ρυθμιστεί το χρέος και να ελαφρύνει το χρέος, κινδυνεύουμε με χρεοκοπίες και νέα μνημόνια. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάτι θεωρητικό και αόριστο, αλλά για κάτι που το ζήσαμε στο πετσί μας 10 χρόνια. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την δεκαετία από το 10 μέχρι και το 18. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε έναν κανόνα που η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν λειτουργεί και πρέπει να δώσουμε μια έμφαση, να δαμάσουμε την πανδημία για να μπορέσει σιγά σιγά να ανακάμψει και η οικονομία, χρειάζεται το Σύμφωνο Σταθερότητας, που είναι ένας στενός κορσές. Ο Ρωμάνο Πρόντι, πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, τον είχε χαρακτηρίσει ένα ηλίθιο σύμφωνο, να αλλάξει και αυτό και να προσαρμοστεί στις ανάγκες πραγματικότητας. Τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μπορούν τα κράτη να δαπανίσουν για να στηρίξουν την υγεία, για να στηρίξουν τους ανθρώπους, για να στηρίξουν την οικονομία και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να στηρίξουν τους ανέργους, για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και σιγά σιγά να επουλώσουμε τις πληγές που δημιουργεί η πανδημία. Εδώ λοιπόν έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο αρκετούς να υποστηρίζουν την άποψη που και εγώ εξέφρασα, ότι πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες για να έχουμε ελάφρυνση χρέους και μια πιο βιώσιμη και έξυπνη ρύθμιση των κανόνων που να μας επιτρέψουν την ανάκαμψη, και έχουμε και τους οπαδούς της δημοσιονομικής ορθοδοξίας, του δόγματος Σόιμπλε, θα το πω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό, που λέει ανεξαρτήτως της πραγματικότητας οι κανόνες δεν αλλάζουν. Σε αυτό το bras de fer η κυρία Λαγκάρντ είπε μια καλή κουβέντα για τις προτάσεις που της έδεσα, αλλά πέταξε τον μπαλάκι
στην κυρία Μέρκελ και τους κυβερνήτες. Μάλιστα. Εσείς το σχόλιο που κάνατε για το σύμφωνο σταθερότητας έχει να κάνει με την αδυναμία προσαρμοστικότητας που έχουν αυτοί οι μηχανισμοί να προσαρμόζονται δηλαδή σε αυτό που είναι το επίκαιρο κάθε στιγμή. Θεωρείτε ότι είναι άχρηστο και πρέπει η δομή του να αλλάξει, να χτιστεί κάτι καινούριο, έχει ξεπεραστεί? Πρέπει οι κανόνες, κύριε Πολύζο, οι δημοσιονομικοί και οι οικονομικοί που οργανώνουν την συμβίωσή μας μέσα στους κόλπους της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξουν, γιατί αλλιώς με το που θα περάσει η πανδημία, εμβόλιο και όλα αυτά που περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, αν δεν αλλάξουν οι κανόνες θα μας πούνε από κάποιο ιερατείο οι διάδοχοι του Σόιμπλε, τώρα πρέπει να ρίξετε το χρέος σας κάτω από 60% και εσείς που είσαστε στην Ελλάδα πάνω από το 200% πρέπει να υπογράψετε καινούργιες συνταγές άγριας λιτότητας που θα μας κάνουν να νοσταλγήσουμε τα παλιά μνημόνια, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, άρα δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Οι κανόνες πρέπει να γίνουν πιο δίκαιοι, πιο σωστοί, πιο προνοητικοί για να μπορούν να εφαρμόζονται. Ο κορονοϊός ήρθε να συντρίψει κανόνες τους οποίους εμείς δοκιμάσαμε στο πετσί μας και είδαμε την αδικία τους και τη μονομέρειά τους. Και πρέπει να μπουν και άλλοι δείκτες. Να μην μετράμε μόνο χρέος, να μην μετράμε μόνο ανάπτυξη, αλλά να μετράμε και κοινωνικούς δείκτες. Το ύψος της ανεργίας. Να μετράμε άλλου είδους αδικίες, όπως είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αυτή η κρίση θα μεγαλώσει, κύριε Πολύζο, τις ανισότητες που ήδη υπήρχαν μεγάλες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στα πλούσια και στα φτωχότερα κράτη-μέλη ή μέσα σε κάθε κράτος μέλος, ανάμεσα στους ισχυρότερους και στους ασθενέστερους. Και γι' αυτό χρειάζεται όχι μόνο αλλαγή κανόνων, αλλά θα σας έλεγα και ένα γενναίο πρόγραμμα επενδύσεων και δημόσιων, να έρθουν δηλαδή περισσότερα λεφτά στις πιο αδύναμες χώρες και περιφέρειες από το κοινό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα επίσης θέμα που τώρα είναι στην προτεραιότητα των αγώνων που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εγώ είμαι και στην ολιγομελή ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεκδικεί ισχυρότερο κοινοτικό προϋπολογισμό και να έρθει επιτέλους το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης με χρήματα στα κράτη-μέλη για να τονώσουμε την απασχόληση, την ανάκαμψη και να στηρίξουμε όσο διαρκεί αυτή η κρίση τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί δημιουργείται ένα νέο κύμα ανέχειας, φτώχειας και ανεργίας. Όταν διεκδικείτε μια πιο ανθρώπινη Ευρωπαϊκή Ένωση, σας αντιμετωπίζουν ως ρομαντικό ή και αφελή ενδεχομένως πολιτικά? Σας ακούνε, είναι βέβαιο, έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι προσφάτως στο βαρόμετρο έχετε χαρακτηριστεί από τους πιο επιδραστικούς στο σύνολο των ευρωβουλευτών. Είστε στη δεκάδα, αλλά είναι κάτι που, okay, ας το ακούσουμε και αυτό, αλλά θα μείνουμε στο να το ακούσουμε και δεν θα το εφαρμόσουμε? Ποια είναι η αντιμετώπιση? Κύριε Πολύζο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισμένες από τις θέσεις που προβάλλω και διεκδικώ και οι οποίες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκουν τη στήριξη όχι μόνο της αριστεράς, των σοσιαλιστών, των πρασίνων, αλλά γίνονται και πλειοψηφικές. Και μετά αρχίζει η κόντρα και η διελκυστίνδακη διαμάχη με τις κυβερνήσεις και την Κομισιόν για να γίνουν αυτά ευρωπαϊκοί νόμοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα φέρει αρκετά λεφτά. Να πούμε ότι είστε και εισηγητής για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεραστούν και οι δυσκολίες που υπάρχει με τα βέτο των δύο χωρών, έτσι. Δηλαδή, γιατί ο χρόνος πιέζει. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ... Όχι ο μεταξύ μας χρόνος, ενώ ο χρόνος που πρέπει πια να ανοίξει το Ταμείο Ανάκαμψης για να δούμε την εισρωή κεφαλαίων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έλεγα πριν ότι
μια ολιγομελής ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία μετέχω και η οποία προεδρεύεται από τον πρόεδρο Σασόλη, διεκδικεί το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα, από το οποίο η Ελλάδα θα πάρει πάνω από 30 δις, συν τα 20 περίπου δις που θα έρθουν από το ΕΣΠΑ, το καινούριο, συν άλλα περίπου 20 δις που θα έρθουν για την κοινή αγροτική πολιτική, μας κάνουν πάνω από 70 δις. Αυτά τα λεφτά είναι υπερδιπλάσια από αυτά που ερχόντουσαν στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Διεκδικούμε λοιπόν ως Ευρωκοινοβούλιο και το καταφέραμε. Δεν ήταν μια πρόταση του Παπαδημούλη που ακούστηκε ωραία, ρομαντική και πήγε στο καλάθι των αχρήστων. Έγινε θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Διεκδικούμε λοιπόν, επειδή αυτά τα λεφτά αργούν να έρθουν και το βέτο των υπερδεξιών κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Πολωνίας προκαλεί κενές καθυστερήσεις, το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει αντί η προκαταβολή που θα έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης να είναι 10%, την περιμένουμε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, να είναι 20%. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Να μην είναι 3 τα δις που θα έρθουν, αλλά 6 τα δις που θα έρθουν, διπλάσια. Όπως επίσης τα χρόνια που θα πρέπει να απορροφήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια να μην είναι 3 χρόνια, αλλά 4. Έχει σημασία αυτό, τεράστια, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει προβλήματα διοίκησης, προετοιμασίας σχεδιασμένων έργων, καλά μελετημένων, πολλές φορές τελειώνει η προθεσμία και τα έργα μένουν μισοτελειωμένα. Και στο παρελθόν στην Ελλάδα πηγαίνανε ως προγράμματα γέφυρες στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο. Με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είναι έτσι, θα είναι πολύ χειρότερα. Τέλειωσε η προθεσμία και δεν ξόδεψες τα λεφτά, δεν πιάσαν τόπο τα λεφτά, γιατί εσύ δεν ήσουν έτοιμος με σχέδια, με μελέτες και τα λοιπά, τα λεφτά ξαναγυρίζουν πίσω. Άρα, ο διπλασιασμός της προκαταβολής και το να έχουμε ένα χρόνο παραπάνω για να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα έχει τεράστια σημασία. Και για το άλλο θέμα που θέσατε, το Ευρωκοινοβούλιο συμφώνησε με την Γερμανική Προεδρία κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ότι για να παίρνει κάποιο κράτος μέλος κονδύλια, πρέπει να σέβεται και τους κανόνες της συνύπαρξης. Και ένας από τους κανόνες της συνύπαρξης είναι ο σεβασμός στη δημοκρατία. Στο κοινοβούλιο, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στην ελευθερία του τύπου. Υπάρχουν δύο χώρες, η Ουγγαρία και η Πολωνία, που κυβερνιόνται από ακραία συντηρητικούς έως ακροδεξιούς ηγέτες, ο κ. Όρμπαν είναι γνωστός, οι οποίες δεν το θέλουν αυτό. Και επειδή δεν μπορούν να το μπλοκάρουν, δεν μπορούν να μπλοκάρουν τη θέσπιση αυτού του μηχανισμού που συνδέει την εκταμείευση των κοινοτικών χρημάτων με το σεβασμό της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Τι λένε? Θα βάλω βέτο στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, θα καθυστερήσω το να έρθουν αυτά τα δεκάδες δις στην Ελλάδα και το 1,83 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πυροβολούν τα πόδια τους. Διότι και η Ουγγαρία και η Πολωνία και οι λαοί αυτοί έχουν να πάρουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από αυτό το ταμείο. Μα είναι τρέλα, είναι αυτοκτονικό όπως το περιγράφεται. Μια δημοκρατία μέσα στην. Μια κοινοβουλευτική δικτατορία μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αυτή την ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας έλεγα ότι είναι στην πλευρά που πιέζει τα χρήματα αυτά να είναι περισσότερα, να έρθουν πιο γρήγορα, με λιγότερη γραφειοκρατία και διεκδικεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για να μπορέσουν να πιάσουν τόπο, διπλάσια προκαταβολή και αν κάποιος θέλει να είναι δικτάτορας και να καταπιέζει το λαό του και να τσαλαπατά τη δημοκρατία μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει τη δυνατότητα με μια ευρεία πλειοψηφία η κοινοβουλευτική συνεργασία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέει όχι κύριε, θα σου βάλουμε πέναλτι, τόσο απλά. Λοιπόν, ελάτε για να έρθουμε και στα δικά μας, πολύ γρήγορα να μας πείτε αν λάβατε απάντηση, στείλατε την προηγούμενη εβδομάδα επιστολή στους επικεφαλείς όλων των πτερυγών του Ευρωκοινοβουλίου πριν της ακροδεξιάς, για την απαγόρευση των συναθρήσεων που αποφασίστηκε στην Ελλάδα για την προηγούμενη Τρίτη, μια εβδομάδα ακριβώς πριν, με αφορμή τον φετινό εορτασμό
του Πολυτεχνείου. Έχετε λάβει κάποιες απαντήσεις και στα όργανα βεβαίως του Ευρωκοινοβουλίου. Κοιτάξτε, επίσημη απάντηση όχι, αυτά συνήθως αργούν λίγο, αλλά θέλω να σας πω ότι το κλίμα για αυτή την ακραία ενέργεια δεν ήταν καλό μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρήθηκε παράξενο και όχι τόσο συνετό να επιβάλλει κανείς τόσο ακραίες απαγορεύσεις με πρόσχημα τον κορονοϊό μόνο για 3 μέρες. Διότι, όπως βλέπετε, το πρόβλημα με τον κορονοϊό και την πανδημία δυστυχώς χειροτερεύει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις ώρες, κύριε Πολίζο, έχουμε ολομέλεια που γίνεται εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Αύριο θα μιλήσω εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς για την επικείμενο σύνοδο κορυφής. Και εκεί, πέρα από αυτά που θέσαμε, θα θέσω πάλι με ένταση το θέμα της προκλητικής συμπεριφοράς του Ερντογάν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε αυτό το θέμα, διότι βλέπουμε έναν Τούρκο πρόεδρο εντελώς διαφορετικό στο περιεχόμενο των δηλώσεών του από αυτόν που ζούσαμε επί μήνες, που λέει εμείς βλέπουμε το μέλλον μας αγκαλιά με την Ευρώπη, χέρι-χέρι με την Ευρώπη. Βλέποντας δηλαδή να πλησιάζει η ημερομηνία που έχει απειληθεί η χώρα του με τις κυρώσεις, έχουμε αυτή την αναδίπλωση. Στο κλίμα εσείς που καταγράφετε στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, γίνεται πιστευτή αυτή η κολοτούμπα του Ερντογάν? Αυτό ακριβώς το θέμα θα θέσω, κύριε Πολίζο, αύριο. Και θα πω, δεν δικαιούστε να είστε αφελείς. Δεν δικαιούστε, κυρία Μέρκελ, κυρία Μισελ, κυρία Φόντερ Λάιεν, να συνεχίζετε να χαϊδεύετε τον Ερντογάν και κάθε φορά που στα λόγια τον απειλείτε με κυρώσεις, αυτός λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής να αρχίσει τις γαλιφιές, ούτως ώστε να περάσει τον κάβο της σύνοδου κορυφής και μετά να ξαναρχίζει τα ίδια. Αυτή τη στιγμή πρέπει επιτέλους η ευρωπαϊκή ηγεσία από τα λόγια να περάσει στις πράξεις. Γιατί κυρώσεις ακούμε και κυρώσεις δεν βλέπουμε από το καλοκαίρι. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καταφέρει, εμείς οι λίγοι, οι ρομαντικοί, και σε συνεργασία με τους άλλους Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν θέλω να μονοπολίσω ούτε την ευαισθησία, ούτε το ενδιαφέρον, κύριε Πολίζο, έχουμε καταφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία της τάξης του 80% να ζητάμε την επιβολή κυρώσεων κατά των προκλητικών ενεργειών Ερντογάν, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναγκαστεί η ηγεσία της γείτονος να μπει στο δρόμο του διαλόγου, της καλής γειτονίας, για να βρούμε λύση με βάση το διεθνές δίκαιο, ή αν δεν βρούμε λύση να πάμε στη Χάγη, όπως είναι η πάγια εθνική γραμμή της Ελλάδας. Άλιστα. Μέχρι τώρα όμως από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει επιλεγεί ο δρόμος των κυρώσεων. Και ο λόγος είναι δυστυχώς απλός και αφόρητα κοινικός. Αν δείτε τα συμβόλαια που έχει η βιομηχανία, η πολεμική, της Γερμανίας μόνο, με την ηγεσία της Τουρκίας, θα δείτε ότι μετρούν 3 εκατομμύρια. Είναι ηγεμονικά. Είναι λοιπόν εδώ, μάλιστα, η ώρα να δείξουν έμπρακτη αλληλεγγύη, γιατί μόνο έτσι, με την απειλή των κυρώσεων, μπορεί ο Ερντογάν να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει τους τσαμπουκάδες και να κάτσει σαν ίσως προς ίσον στο τραπέζι του διαλόγου. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδημούλη, στο επανειδήν. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδημούλη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.